Ξαναενεργοποίησαμε τον άξονα 3 όσον αφορά την επιχειρηματικότητα στη Δυτική Μακεδονία. Ήδη τρέχει το πρώτο πρόγραμμα της εξωστρεφής επιχειρηματικότητας, στο οποίο αφορά για επιχειρήσεις που θέλουν να εξάγουν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό. Και μέσα στη βδομάδα εκτιμούμε ότι θα είναι έτοιμο, περιμένουμε την τελική έγκριση και από το Υπουργείο για να βγει και το δεύτερο μεγάλο πρόγραμμα της γενικής επιχειρηματικότητας, στο οποίο θα είναι 5,5 εκατομμύρια προϋπολογισμό και θα έχει προϋπολογισμό από 15 μέχρι 280 χιλιάδες, επιδότησης 70%. Όσο αφορά το πρόγραμμα που μου ρωτάτε, το πρόγραμμα της ρευστότητας του COVID, όπως το γνωρίζει όλος ο κόσμος, είμαστε και σε αυτό το σημείο έτοιμοι να βγει το πρόγραμμα της ρευστότητας 10 εκατομμύρια ευρώ, συν 10 εκατομμύρια, άρα συνολικά θα είναι 20 εκατομμύρια ευρώ. Θα αφορά όλες τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα λαμβάνονται τα έξοδα του 2019 και θα παίρνουν από 5 μέχρι 40 χιλιάρικα, αλλά αυτό υπάρχει μια περίπτωση να αλλάξει, έτσι ώστε να δώσουμε περισσότερα λεφτά σε πολύ μικρότερες επιχειρήσεις. Αυτά τα χρήματα είναι ζεστό χρήμα, έτσι, στις επιχειρήσεις. Μάλιστα, είναι ζεστό, καθαρό χρήμα, μη επιστρεπταίο. Βεβαίως, ναι. Εκτιμούμε ότι θα βγει μέχρι τέλος του μήνα όσον αφορά το COVID. Θα είναι μέχρι τέλος του χρόνου του 2020 οι εντάξεις όλων αυτών των στοιχείων. Όπως σας είπα πριν, θα λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα του 2009 για όλες τις επιχειρήσεις. Επίσης, θα παίρνουμε το τρίμηνο του Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου του 2020 με του Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου του 2019. Θα συγκρίνουμε ότι υπάρχει πτώση πάνω σε αυτό το τζίρο της επιχείρησης και θα πρέπει οι επιχειρήσεις να διατηρούν τον ίδιο αριθμό προσωπικού όπως είχαν το 2020 για να μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα.